Αυτό το λέω. Το λέω γιατί η αριστερά δεν είμαστε ούτε ζηλιάριδες και πάντα θέλουμε το καλό του άλλου και το κρατάμε αυτό. Είναι θετική είδηση αυτή. Υπάρχει μια διαφήμιση στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που λέει «Το χάσαμε το κορμί πατριώτη». Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Μάθαμε ότι οι αριστεροί δεν ζηλεύουν και στις σχέσεις σήμερα μετά από αυτό. Έτσι, το... έτσι δεν είναι. Δεν το ξέρω. Θέλουμε δεν το καλό του άλλου, κατά εξοχήν. Κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες έχουμε αντιδράσεις από το εξωτερικό. Ακούσαμε τον κύριο Ρέγκλινγκ και είδαμε και τις εκτιμήσεις του οίκου Fitch ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ίσως επηρεάσουν την οικονομία και ίσως επηρεάσουν και τις αγορές στο να αρχίσουν να σπρώχνουν τα επιτόκια της Ελλάδας προς τα πάνω. Θέλω να ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την ανησυχία ή όχι. Κοιτάξτε, έχει δύο σκέλη η ερώτησή σας. Το πρώτο είναι οι αντιδράσεις, το δεύτερο είναι τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Εγώ είδα ένα φάσμα αντιδράσεων. Είδα τον κύριο Ρέγκλιν να είναι ο πιο αυστηρός. Είδα τον κύριο Σόλτς να λέει ότι η Ελλάδα είναι success story. Είδα τον κύριο Μοσκοβισή να λέει η Ελλάδα μας έχει συνηθίσει σε υπεραπόδοση. Και ευρωεκλογές έχουμε, οπότε δεν περίμενα ποτέ ότι κάποιοι από το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που έχουν επιβάλει αυτή τη λιτότητα πανευρωπαϊκά, θα λέγανε μπράβο Ευκλήδη μας, μπράβο Αλέξη μας, τι ωραία τα λέτε, πώς δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Περιμέναμε να έχουμε μια αντίδραση. Στην αντίδραση όμως, η Ευρώπη πια, που είμαστε έξω από το μνημόνιο, δουλεύει με στοιχεία, με τεκμηρίωση. Δεν είναι η δικιά μου γνώμη, η δικιά σας γνώμη, είναι τι λένε τα στοιχεία. Εμείς έχουμε υπολογίσει το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας που έχουμε ανακοινώσει για το 2019, έχουμε δείξει στα κράτη-μέλη τα τελευταία 3 χρόνια ότι όταν υπήρχε διαφωνία για το δημοσιονομικό χώρο και την κοστολόγηση, εμείς είχαμε δίκιο και όχι αυτοί. Και όπως τους πείσαμε με τεκμηρίωση για τη μη μείωση των συντάξεων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τους ξαναπείσουμε, γιατί εμείς δεν δημιουργούμε στοιχεία για να βοηθήσει την πολιτική μας. Ξέρουμε τα στοιχεία μας, ξέρουμε ποιος είναι ο χώρος και λειτουργούμε πάνω σε αυτό. Επειδή ξέρετε τα στοιχεία, θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Διαβάζω, δεν ξέρω αν ισχύει ή αν είναι πράγματι έτσι τα πράγματα, ότι ήδη ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων έχουμε μια υστέρηση στην πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο τετράμινο του έτους. Και θέλω να μου πείτε αν είναι έτσι. Έχετε, είναι η πρώτη φορά που ακούτε ότι έχει υστέρηση. Είσαστε δημοσιογράφος πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι ακριβώς την ίδια είδηση πέρυσι τέτοια εποχή. Ακριβώς την ίδια είδηση πρόπερση. Εσείς έχετε τα στοιχεία και μπορείτε να μας απαντήσετε. Σας λέω ότι έχουμε υπολογίσει με σοβαρό τρόπο. Δεν μπορείς να πάρεις στην Ελλάδα στοιχεία για τους πρώτους 3 μήνες. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά στοιχεία. Ξέρετε ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε, που θα θέλουμε στη δεύτερη μας τετραετία να διορθώσουμε, αυτό που έρχονται όλοι τα φορολογικά βάρη προς το τέλος του χρόνου. Άρα, εμείς τι λέμε, ποια είναι η διαφορά. Εντός του μνημονίου, κάνανε οι θεσμοί τους υπολογισμούς για την απόδοση των μέτρων και για το δημοσιονομικό χώρο. Τώρα είμαστε μια χώρα με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, μπορούμε να το κάνουμε. Σας θυμίζω, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2018, εμείς λέγαμε ότι είχαμε πολύ μεγαλύτερο χώρο για το κοινωνικό μέρισμα που δώσαμε το Δεκέμβριο του 2018. Ποιος είχε δίκιο? Μου λέτε δηλαδή, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν έχουμε εκτροχιαστεί, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να δείχνουν τα στοιχεία και δεν είμαστε μακριά από τους στόχους του πλεονάσματος με βάση την αρχή του έτους. Όχι, δεν είμαστε μακριά. Είμαστε ακριβώς πάνω από το σχέδιο που μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη και σε συζήτηση με τον Αλέξη προφανώς το έχουμε συζητήσει από το καλοκαίρι, από τότε που βγήκαμε από το μνημόνιο. Ούτε έχουμε εκτροχιασμό από τα 900 εκατομμύρια μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα εφαρμοστήκαν. Έχουμε τα μέτρα που ανακοινώσατε. Έχουμε όμως και διάφορες υποσχέσεις ή δεσμεύσεις ή, αν θέλετε, και ανοιχτά παράθυρα τα οποία ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Παράδειγμα, ότι δεν θα κόψετε αφορολόγητο, αυτό είναι δέσμευση, ότι ίσως επαναφέρετε το ΕΚΑΣ, ότι ίσως δώσετε δώρο Χριστουγέννων και εσείς, κύριε Τσακαλώτο, έχετε το ταμείο. Και θέλω να ρωτήσω αν για όλα αυτά, εάν προσθεθούν σε αυτά τα οποία έχουμε, λεφτά υπάρχουν. Ένα-ένα. Πρώτο για το αφορολόγητο. Θυμάστε τι χλεβασμό είχαμε και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα πολιτικά κόμματα για τη μείωση των συντάξεων. Εμείς αυτά τα ακούμε βερεσέ. Τα αφήνουμε στην πάντα
και σχεδιάζουμε την πολιτική μας. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν ακούμε σιρήνες που μας κοροϊδεύουν. Και ποιος είχε δίκιο, ποιος μειώθηκαν ή δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Δεν μειώθηκαν. Γιατί δεν μειώθηκαν? Γιατί είχαμε μια τεκμηρίωση, γιατί δεν χρειάζεται να μειωθούν οι συντάξεις και γιατί μπορούσαμε όχι μόνο να μην μειωθούν οι συντάξεις, αλλά να έχουμε και θετικά μέτρα. Θυμάστε, το προηγούμενο χρόνο μας λέγανε τι μέτρα και αντίμετρα, υπάρχουν μόνο τα μέτρα και δεν υπάρχουν τα αντίμετρα. Εμείς αποδείξαμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπάρχουν τα μέτρα και υπάρχουν τα αντίμετρα. Πάμε σε αυτά τα οποία συζητάμε ότι μπορούν να γίνουν. Να τα ξαναπώ. Αφορολόγητο. Θα γίνει το Σεπτέμβρη του 2015, του 19, όλες οι χώρες, γιατί είμαστε στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, πρέπει να παρουσιάσουν ένα προϋπολογισμό, μια πρώτη εκδοχή του προϋπολογισμού στη Κομισιόν. Εκεί θα έχουμε ένα σενάριο βάσης, τι γίνεται αν δεν αλλάξουμε πολιτική, και εκεί θα έχουμε τις αντιπροτάσεις μας. Mm-hmm. Τι θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εκεί τότε θα έχουμε μεγαλύτερη εικόνα για το δημοσιονομικό χώρο. Εμείς περιμένουμε ότι και τα μέτρα που πήραμε τώρα θα έχουν θετική επίπτωση στην ανάπτυξη. Περιμένουμε ακόμα καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό και θα δούμε τι είναι ο χώρος εκεί και πάνω σε αυτό θα πράξουμε. Για τις συντάξεις που μου είπατε, έχουμε μια στρατηγική, καθώς βγήκαμε από το μνημόνιο, καθώς επιστρέφει η ανάπτυξη, να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική που θα βοηθήσει και την ανάπτυξη και, το κοινωνικό κράτος. Και το κοινωνικό κράτος βεβαίως δεν είναι μόνο οι συντάξεις, είναι και αυτά που έχουμε κάνει για την ειδική αγωγή, είναι αυτό που έχουμε κάνει για το επίδομα στέγασης. Καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτή τη στιγμή για το θέμα του ΕΚΑΣ και για το θέμα του δώρου Χριστουγέννων, λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά προσδοκάτε ότι η οικονομία θα πάει καλύτερα και θα υπάρξουν. Για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Και επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το αφορολόγητο, λέτε ότι θα παρουσιάσουμε το σενάριό μας. Δεν δένουμε τη βαλίτσα μας και φύγαμε, μα ότι το καταλαβαίνουμε. Όλα τα κράτη, αυτό δεν έχει σχέση με μνημόνια και τρόικα, αυτό. Όλα τα κράτη αυτή τη δουλειά κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος. Όλα τα κράτη αυτό κάνουν. Λένε, εδώ είναι ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε και αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες. Συζητούνται με την Κομισιόν ουσιαστικά, όχι με τους θεσμούς. Η Κομισιόν είναι το όργανο που επιβλέπει τη δημοσιονομική πολιτική όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχνάτε ένα πολύ βασικό στοιχείο που είπε ο Μοσκοβισή. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε σοβαροί και μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε 5 ημέρες έχουμε εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δείχνουν μια διαφορά. Άλλες μεγαλύτεροι, άλλες μικρότεροι. Ο Πρωθυπουργός, εδώ στο Δελτίο, στη θέση σας, είπε ότι πάμε σε ένα ντέρμπι και στη συνέχεια τον ακούει να λέει ότι θα κερδίσουμε κιόλας. Θέλω τη δική σας εκτίμηση. 5 μέρες πριν είναι, τι πιστεύετε εσείς ότι θα συμβεί? Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν αισιόδοξοι και ότι ήταν μικρότερη η διαφορά από ό,τι λέγανε οι δημοσκοπήσεις και ότι κλείνει αυτή η διαφορά. Αυτό που είδα εγώ στην Ήπειρο όταν πήγε ο Αλέξης, στην Άρτα, στα Γιάννηνα και στην Πρέβεζα, αυτό που είδα από τα κανάλια στα Τρίκαλα και στη Λαμία, είναι πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και με πολύ μεγάλη συμμετοχή του λαϊκού κόσμου. Και έναν κόσμο που πρέπει να ομολογήσω δεν τους ξέρουμε εμείς. Δηλαδή είναι διπλάσιες οι συγκεντρώσεις από ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Και είναι άλλο ένα πράγμα τα λαϊκά στρώματα να μας έχουν μια μικρή συμπάθεια που κάναμε, τα κοινωνικά μερίσματα που βοηθήσαμε τα παιδιά τους να έχουν τη στέγαση, το επίδομα στέγαση. Και είναι άλλο να κάνουν το παρακάτω βήμα να βγουν στην πλατεία των Τρικάλων ή στην πλατεία στη Λαμία. Πρόβλεψη δεν μου κάνα. Αυτό. Μικρή ήττα, μεγάλη ήττα, ντέρμπι νίκη. Εγώ νομίζω ότι, ξέρετε, ότι παγκοσμίως οι δημοσκόποι λένε ότι ένα 10-15% στην Ελλάδα, παντού, στην Αμερική, στη Βρετανία, αποφασίζει όχι την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία ημέρα. Αυτό το ρεύμα, εμένα μου θυμίζει το ρεύμα που είχαμε το 2014. Μάλιστα. Αν νομίζω αυτό είναι απάντηση. Είναι απάντηση, το κρατάω, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Είστε σε αυτό το δελτίο και είχατε πει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τον Οκτώβριο, ό,τι και αν γίνει, γιατί αυτό επιτάσσει και το καλό της οικονομίας. Έχουμε εκλογές σε 5 μέρες. Μια μικρή ήττα είναι αιτία για να γίνει μια εκλογική αναμέτρηση γρηγορότερα. Μια μεγάλη ήττα είναι αιτία να μην μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές γρηγορότερα. Το οικονομικό επιτελείο από την αρχή
ακριβώς γιατί είχαμε σχεδιασμό τι θα γίνει μετά που θα βγούμε από το μνημόνιο και όλα αυτά επιβεβαιώνονται, είχε τη γραμμή που σας είχα πει πέρυσι, δεν θυμάμαι ποια εποχή ήταν, είχα πει όσο πιο αργά τόσο καλά. Εγώ επιμένω σε αυτό. Επιμένετε σε αυτό. Θεωρώ ότι κάθε μέρα είναι πιο πολλά νέα παιδιά που είναι στην απασχόληση, είναι πιο πολλοί άνθρωποι στις επιχειρήσεις που βλέπουν μια βελτίωση. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τις 120 δόσεις, που είναι μια μεγάλη ανακούφιση για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι με το μέρος μας. Γιατί να θέλω να πάω πιο νωρίς. Εκλογές τον Οκτώβριο λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση των διδύσεων. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει.